του θέλω. Σχολάς από τώρα? Ναι. Ζήτησε από τη Ράνια να φύγω νωρίτερα. Μπαίνει στρατό αύριο ο Μάκης και θέλω να περάσω την υπόλοιπη μέρα μαζί του. Μην ανησυχείς, ρε φίλη. Θα περάσει γρήγορα καιρό, θα δεις. Έλα, Κατερίνα μου. Παύλο μου, για τη ζωή σε παίρνω. Τι κάνει, μίλησες μαζί της, είναι καλά? Όχι, μίλησε χθες ο πατέρας της και μου είπε ότι είναι μια χαρά. Μάλιστα. Του είπε που είναι? Όχι, να σου πω, μην ανησυχείς. Όταν επιστρέψεις θα σε ενημερώσω. Μάλιστα. Τι έγινε, ανησυχούν όλοι για τη ζωή της, ε? Μίλησες καθόλου μαζί της σήμερα? Όχι. Γιατί την παίρνω από χθες και το έχει κλειστό. Ναι, εσύ είσαι από αυτούς που λένε στους άλλους να μην ανησυχούν και εσύ. Θα πάρω την Κική. Κάτι θα ξέρει. Έλα, Κική μου. Έχεις μιλήσει καθόλου με τη ζωή σήμερα? Κλειστό. Από πότε? Ωραία. Εντάξει, εντάξει. Αν μάθεις κάτι, ενημέρωσέ με. Σε ευχαριστώ, φιλιά. Από πότε το έχει κλειστό? Από χθες το βράδυ. Εντάξει, την πρίξαμε κι εμείς με τα τηλέφωνα, γι' αυτό το έκλεισε. Μην ανησυχείς, δεν έχει συμβεί τίποτα κακό. Αν είχε συμβεί το παραμικρό, θα είχε ενημερώσει. Εσύ, Φίβη, σίγουρα είναι καλά. Μήπως να μου πεις που είναι, δεν θέλω να την ενοχλήσω. Απλά να βεβαιωθώ ότι είναι εντάξει. Όχι, όχι. Παύλο, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Το ξέρω, ρε, εσύ, αλλά ανησυχώ πολύ. Τέλος πάντων, θα σου πω. Σε ευχαριστώ, ρε Φίβη. Σε ευχαριστώ. Και να σου πω και κάτι. Άμα σε ρωτήσει, να της πεις την αλήθεια, ότι εγώ σου το είπα. Ένα έλεος πια. Έγκυος κορίτσι και να μην έχει μαζί το κινητό της. Τρελαθήκα, μας φύγει η ψυχή μας την κούλουρη. Ξέρεις. Στο χρωστάω. Όχι. Εγώ θα στο χρωστάω. Δεν σου έχω κάνει και λίγα.